σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε λοιπόν στον αγώνα μεταξύ των Θεσσαλονίκη και όλα το τράτη Θεσσαλονίκη με τις μπλε εμφανίσεις, με τις λευκές, η ομάδα των Θεσσαλονίκη σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι για την development. Οι ομάδες έχουν έως τώρα έχουν παίξει ακόμα στους Θεσσαλονίκης έναν, έχουν μία ήττα All-Stars με 60-55 από την άλλη λάδα του Τράτη Θεσσαλονίκη. Δύο δεύτερες αγώνες για την development. Ήττα στο πρώτο αγώνα τους Πάλλοξ με 56-59. Ενώ στο κύπελο μία ήττα από τους Σίγα Παρτιζάν με 46-50 και νίκη επί το Φόρτο Σέντριξ με 56-52. Γενικά οι εικόνες που έχουν δείξει οι ομάδες σε όλη αυτή τη διάρκεια είναι μια άκρως θετική παρά τις ήττες και των δύο προηγούμενους αγώνες. Είναι δύο ομάδες που τους ξέρουμε από πέρυσι και μας έχουν δείξει έως τώρα ότι έχουν τη διάθεση να παίξουν και να ευχαριστηθούν τον αγώνα μαζί με την ίδια την εξέλιξή του, να μιλάνε και αυτοί μαζί που το έχουν αποδείξει. Οπότε περιμένουμε ένα ευχάριστο αγώνα μεταξύ των δύο αυτών ομάδων. Τώρα είμαστε στο μικρό και έχουμε και το φάουλ, το οποίο θα κάνει ο Χρυσοκλέους και στην επίθεση ομάδα του Θεσσαλονίκη. Να δούμε αν θα μπορέσει να σπάσει εδώ το 0. Το σουτ, η κεραμικά μέσα. Τώρα το πρώτο καλάθι του αγώνα. Πρώτο πόντι 3-0 για την ομάδα του Θεσσαλονίκη, οι οποίοι έχουν έρθει ως γηπεδούχοι. Δεν περιμέναμε και πολύ για να μπει το πρώτο καλάθι. Να δούμε και την πλευρά τώρα τον Ολλάδο Τράτσι Θεσσαλονίκα, αν θα υπάρξει διαφορά, αν θα μπορέσει κάποιος να σκοράρει σύντομα. Δεν έχει βάλει εδώ με το σουτ το Χρυσοκλέου. Υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Κυρίλης δεν μπορεί. Αμυντικό rebound. Να πούμε για το τρέξιμο. Το δικαίνεται. Η ομάδα των Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία μπάλα και έχουμε το φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Βασίλης Ζαχαρίοβλου, θα οδηγεί και στη γραμμή των βολών. Σωστό μετά τις βολές του Βασίλη Ζαχαρίου. Βλέπουμε τώρα αν θα υπάρξει κάποια διαφοροποίηση από εδώ και πέρα. Είναι σε επίθεση η ομάδα των Κράτη. Γίνεται το κλέψιμο, πάνε τον εφηδιασμό. Και εκεί δεν μπορεί, καλά και σαν σκοράρι. Παρότι βρέθηκε στο μόνος του. Παραμένει το 3 μέσα στα 3 λεπτά. Αδέμης απάρει το σουτ χωρίς επιτυχία. Και από εκεί Γκαγκαλούζης να αφήσει την μπάλα να βγει εκτός. Θα δούμε ξανά για τους Θεσσαλονίκη οι οποίοι πάνε στην επίθεση. Κεραμίδας ο μόνος σκόρερ ως τώρα. Εδώ έχουμε ένα καταλάβει χτύπημα στον Αδέμη από τον Γκαγκαλούδη μέσα στους δύο σειρών και να δει πως είναι. Yeah.
κατεβάζουν ως τώρα οι Ολλανδοκράτη Σαλόνικα, μπαλά στα χέρια του Αρκίδη. Λοιπόν, ασκοράρει όμως. Κουλιός. Καρακίτσα. Ζαχαρίογλου. Ξανά Πούλιος στο σουτ. Έστωχο. Έχουν το 5-0. Αδένης. Αρουτίκης. Την μπάλα. Θα ψάξει και θα δει ξανά. Εδώ στο πλέον, εδώ και το συγκλέψιμο. Κουλιός. Αρουτίκης θα κλέψει κι αυτός. Παρόμοια απάντηση στην άμυνα για τους Τράτζικ. Αρουτίδης από το πόδι του Γκαγκαλού την μπάλα εκτός. Έχουν φτάσει σχεδόν στα μέσα της πρώτης περίοδου και ακόμα δεν έχουμε δει καλά από την πλευρά των Ολλάνδων Τράτζικ, ούτε εδώ φυσικά. Για να σας δούμε το ρεμ αυτό, τον Σοφλέους. Ούτε ο Κεραμίδας εδώ θα αυτίσει τη διαφορά. Πώς πως εδώ έχει προσπάθει στην πλευρά των Τράτζικ, την έχει ξέρει και ο Θεμής Σοφλέους. Αλλά το πρώτο καλάθι και δεν το περνάμε την τα μέσα, το βάζει ο Σπυρίδης. Πάντως και οι δύο ομάδες έχουν κάποιο πάθος στο πάγκο από την πλευρά των Ολλανδών Τράτζικ Θεσσαλονίκα. Είναι άλλοι 4 και άλλοι 3 είναι την πλευρά των Θεσσαλονίκης. Και από όσο μας έχουν ενημερώσει θα έρθουν και 4 από μετά. Εδώ η πάσα στον Αρουτίδη δεν έχει καλύτερα βολή στον Χατζηνακανέλη. Θα μπορέσει να κρατήσει όμως την μπάλα να σκοράρει διαφορά στο πόδο πλέον. Μίδας, φάουλ, κερδισμένο και αλλαγή το μάτι των Ολλάνδων Τράτζικ Θεσσαλονίκα. Περνάει εντός ο Κοΐου, βγαίνει έξω ο Θεμισοκλέους. Και αμυντάς ελεύθερος, εύκολος. Δύο τρίποντα, πέρασε τα χέρια του, ως εύστοχα. Έτσι Βακαλέλης, μπάλα. Πολλή συνεργασία με τον Κόι. Και θα ολοκληρωθεί χωρίς επιτυχία. Μπάλα, περνάει στα χέρια του Σαλόνικ. Έχουμε κι άλλη αλλαγή. Γιαμούκης έρχεται στη θέση του Αδέμη. Και εδώ μιλώ το σχήμα. Στην επίθεση τώρα οι Σαλόνικς, οι οποίοι μπορούν να αυξήσουν τη διαφορά. Και μετά σε μπορεί. Εδώ. Και πάλι πολύ μπάλα. Και μετά σε ελεύθερο σου τριών. Μπάλα εκτός και τα χέρια των Ολλάνδων Τράτζικ. Γιαμούκης είναι πιο ανεβάζει. Μισερ Ντάλλας Γιαμούκης. Κάτσε Βακαλέ ξανά Γιαμούκη για 3. Θα πάρει το πρώτο σουτ χωρίς επιτυχία. Το rebound από τον Ζαχαρίογλου. Γρήγορη επίθεση. Κούλιος. Πάσα ήταν στο μητάν, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε, αλλά καλά δεν υπήρχε σίγουρα. Ούτε αποδέκτης. Πολύ συνεργασία εδώ τον Τράτζικ. Αν είναι μπάλα, μετά από καλή συνεργασία δεν μπορεί να καταλήξει. Καλάθι. Σπυρίδης. Βήματα. Και αν μιλάς κατεβάζει την πλευρά των Θεσσαλονίκης.
κυκλοφορία. Μαρακίτσας, Πούλιος θα πάρει το σουτ. Σοφή επιλογή, πατώντας με ένα live στοχό. Τέσσερα. Γιαμούκης, μπάλα εκτός του τριών. Μπορείς επιτυχία από τα χέρια του Αρουτίδη. Θα το μάθω αφού σε εμφυλιασμό. Ξαλονίκς. Για μετά στην τεμπορά σκορέψε δικό το rebound όμως από τα χέρια του Μπεγαλούδη. Και εκτός μπάλα. Πούλιος. Το πόδι του Σπυρίδη. 101 δεύτερο για την πρώτη περίοδο και περνάει στον αγωνιστικό χώρο Τσιάνης. Πουλιός χωρίς καλάθι ένα φάουλ. Πάμε, το κάνει ο Αρουτίδης και έχουμε και την αλλαγή. Μετά το φαουλ θα βγει εκτός και θα περάσει ο Καπετανόπουλος. Από την βόλη εκτός. Στη δεύτερη έστωχος έχουμε το 14. Γιαμούκης μπάλα γρήγορα στα χέρια. Χωρίου ξανά Γιαμούκης θα πάρει το σουτ. Δεν μπορεί να σου πείσει την πάση σε Στεφάνης. Καρακίτσας θα βγει μόνος του. Πιέζει Γιαμούκης. Δεν μπορεί να τον αφήσει όμως. Ανεβαίνει κι άλλο διαφορά. 13-4. 1 και 10 για το τέλος του περίοδου. Δεν γίνεται η επίθεση. Σαν πόδι του Χοΐου και ανεπέψει. Ανεψηλάει μπάλα, Καρακίτσας. Θα κερδίσει ο πάλι του Καρπετανόπουλο. Το οδηγεί στη γραμμή των βολών. Παίρνει το μαδικό. Και αλλαγή στη θέση του Σπυρίδη. Θα περάσει ο Αδένης. Δύο βολές από την Καρακίτσα. Διαφάσερη ψήφιο πλέον 14-4. 54,2 δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Δεν ανεβαίνει κι άλλο. Rebound του Γιαμούκη. Γρήγορα η μπάλα στα χέρια του Χοΐου. Αλλά ανάμεσα στα χέρια του Καπετανόπουλου. Δεν θα γίνει γρήγορα επίθεση, υπάρχει το κλέψιμο. Γιαμούκης. Κάνει τα κούπλα. Πούλιος θα βρει την Καρακίτσα. 35 δεύτερο τέλος της περίοδου. Παραμένει το 14-4. Μια διαφορά ασφαλείας, σίγουρα ασφαλείας στην ομάδα των Σαλονίκς. Πούλιος την μπάλα. Θα βρει τον Ζαχαρίογλου. Ξανά Πούλιος. Θα περάσει, χωρίς καλάθι. Βγαίνει και όποιος, γιατί ο οποίος κάτσε κάτω, θα τα αποκτώσει. Συνεχίζουν λοιπόν οι Σαλόνικοι στην επίθεση. Κεραμίδας, Καρακίτσα. Και αμήνω στο σουτ για 3, χωρίς επιτυχία. Τέσσερα, θα γίνει σουτ στο τέλος. Αδένης, εκτός ισορροπίας και εκτός στόχου. Τέλος για την πρώτη περίοδο στο 14-4 για την ομάδα των Σαλονίκς. Θα επιστρέψουμε με την δεύτερη περίοδο. Συνεχίζουμε την δεύτερη περίοδο. Την ομάδα των Σαλονίκς, πρώτο φάουλ, νωρίς.
αυτός. Μιλές στις δύο. Αμυντικό το rebound. Αν θα μπορούν η ομάδα των Τσαλών για να σκοράρουν, να μειώσουν. Θα πάρει το σουτ ο Γιαμούκης. Χωρίς επιτυχία. Rebound. Από ποιον τελικά. Γίνεται από τα χέρια του Τσαλώνικα. Θα κλέψουμε τον Πούλιο. Δυο αυτές θα πατήσει, αλλά όχι ολοκληρωμένα. Θα μην τάσω σουτ. Χωρίς επιτυχία. Διακοπή για να δεθεί το κορδόνι. Γραμμικά. Συνεχίζουμε κανονικά στον αγώνα. Φυσικά η ομάδα των Τρελσαλών κάνει στην κατοχή. Γιαμούκης, γίνει κυκλοφορία. Θα κατηχήσει η κατοχή της μπάλας, πολλές παρεμβολές, αλλά όχι πολύ. Καρακίτσας. Θα ανεβάσει την επίθεση. Το πλέξιμο θα γίνει, όχι. Γιαμούκης θα κάνει το πλέξιμο, Αδέμης. Δεν θα βιαστεί καθόλου. Έστοχο από τα χέρια του Κοΐου. 14-6. Καρακίτσας απαντάει, έχουν παράδοσο τρόπο. Βάζει ο Θεούς ο Κλέος, βεβαίως. Στον Αδέμη. Και Γιαμούκη θα πάρει το σουτ. Μπάλα δεν κάνει χατήρι, πάρει τον πολύ καλό το σουτ. Δεν μειώνουν κι άλλο η Ρωάντουτρα της Σαλόνικα. Μέχρι μέσα, χωρίς τη και Ραμιντάς. Πολύ καλή άμυνα του Χατζηπακαλέλη πάνω του. Πουλιός. Κατσιάνης, το σουτ. Χωρίς επιτυχία, επιθετικό rebound. Για να καρακτήσω σε σκοράρι. Εδώ θα γίνει το τρέξιμο από τον Θεμιστοκλέους, χωρίς καλάθι όμως. Παρότι μπορείς να ξεφύγει πολύ ωραία από αντιπάλους. Και μην ολοκληρώνεται το κλέψιμο, μια πάσα ανάμεσα τα χέρια του Αδέμη θα περάσει. Και να μιλάς, Κατσιάνης στο σουτ, χωρίς επιτυχία. Θεμιστοκλέους θα ηρεμήσει. Παιχνίδι. Ανέβασε ξαφνικό αριθμό στη τελευταία δεύτερα. Γιαμούκης. Δαύρι του Βοΐου, από εκεί ξανά Θεμιστοκλέους. Θα σκοράρει, 16-8. Και τη χέρια θα σου κάνουμε σκορ αυτή τη στιγμή. Διοφορία της ομάδας Σαλόνης, δεν βιάζονται. Πάει το χρόνο και Ραμιδάς. Θα πάρει το σου, θα πάρει το καλά, θα πάρει τους πόντους, θα πάρει όλα στην φάση. 18-8. Παραμένει και η διαφορά στους 10 πόντους κοντά. Και Μισοκλέους με την μπάλα. Σύνθεση φαινόμενο στην οργάνωση των Τράτζικ για σήμερα. Πάση του Γιαμούκη προς τον Κοΐου, δεν θα ολοκληρωθεί. Θα ανακοπεί από τον Πούλιο. Έχουμε αλλαγή, περνάει και Παυτζόγλου στην θέση. Καρακίτσα. Γιαμούκης ελεύθερος στη γωνία για 3. Χωρίς επιτυχία όμως. Rebound από τον Λαχαρίων που το κυπαρίσει. Η λιγιοφορία Πούλιος, πολύ ωραία πάσα. Αλλά δεν θα είναι αντίστοιχο το τελείωμα του και Παυτζόγλου που μπορεί να σκοράρει. Βακαλέλης, θα βρει τον Θεμιστοκλέου. Πάλι θα Βακαλέλης. Εκτός, Κοΐου για 3. Χωρίς επιτυχία, την πάω πιο να το Πούλιο. Έξω και έμεσα. Χωρίς επιτυχία το σούτ με τέτοια διατομική του προσπάθεια. Δεύτερη ευκαιρία, έστω αυτή τη φορά. 28.
λίγο τα μέσα της δεύτερης περίοδου. Στο κλέον σου αφήνει στον Αδέμι. Προσπαθεί να πατήσει, όχι ηλικία όμως. Γρήγορη μακρινή πάσα του Κούλιο. Πολύ ωραία συνεργασία. Και το καλά έρχεται στον Καστιάνη. Και έχουμε time out από την πλευρά των Λάδο Τράτ Θεσσαλονίκα. Επιστρέφουμε μετά το time out από την Λάδο Τράτ Θεσσαλονίκα. Στα μέσα της δεύτερης περίοδου ακριβώς. 22-8 το σκορ. Να δούμε αν θα μπορέσουν να αντιδράσουν κιόλας με το time out και η καλύτερη διοργάνωση. Ωραία συνεργασία. Αλλά παραμαστήριον δευτερολέπτων την πλευρά του Σπυρίδη. Δεν θα αφήνει να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουν την επίθεση. Πάσα μακρινή. Θα γίνει πιο άμεση επίθεση, αλλά χωρίς ταχύτητα την πλευρά των Θεσσαλονίκης. Κλέσιμο από το Σπυρίδη, όπως προσπαθήσει να βγει. Πάει μέχρι μέσα μόνος του, αλλά δεν μπορεί να σκοράρει. Κατσιάνης με ηρεμία, σκεραμιδά. Και σαν πάρει το σουτ, ψηλή καμπύλη μέσα. 25-8. Διαφορά ανεβαίνει αρκετά την πλευρά των Θεσσαλονίκης. Πρέπει να φανεί αντίδραση των Λαδοτέρα Θεσσαλονίκα σύντομα. Γιαμούκης. Βεχνιδικό φάουλ. Υπάρχουν και αλλαγές. Κάτι δύο πλευρές. Δώσει 5-8 λοιπόν, λιγότερα από 4 λεπτά για το τέλος του περίοδου. Θεσσαλονίκη στην επίθεση με τα χέρια, πάσα χέρι του Πούλιου. Γαλούδης, ξανά Πούλιος. Θα πάρει το σουτ για 3. Δεν θα είναι έστοχο. Μπάλα βγαίνει εκτός για τα χέρια του Ολλάδο Τράτ Θεσσαλονίκα. Γιαμούκης. Τα χέρια του Παναγιώτη από εκεί. Το σούτ επιχειρείται χωρίς επιτυχία του Κοΐου. Μπάλα παραμένει ως τα χέρια του Ολλάδο Τράτ Θεσσαλονίκα. 12-4. Παγιού Σπυρίδη, το σούτ από τον Γιαμούκη για 3. Χωρίς επιτυχία. Πίδεση από την πλευρά του Θεσσαλονίκης. Θα δούμε. Υπάρχει πιθανότητα όχι μόνο να ρίξει διαφορά, αλλά να έχει και αρκετή για μεγάλο διάστημα. Ακόμα να δεχτούν πόντους. Έτσι που είδαμε τώρα. Βάσει τη ροή του σκοραρίσματος από την πλευρά τον Ολλάδο Τράτ έχουν μεγάλη ασφάλεια αυτή τη στιγμή, είναι 19. Μπορεί να αλλάξει αυτό, φυσικά δεν είναι ότι είναι μόνο τώρα. Στο μπάσκετ, ξέρετε, ένα ζεστό χέρι κάποια στιγμή μπορεί να φέρει πολύ μεγάλες αλλαγές. Μπορούν να το βρουν οι Τράτζικ. Το θέμα είναι το πότε. Για να ξεχνήσει πολύ διαφορά, πρέπει να είναι το δύσκολο. Rebound από το Σπυρίδη. Θα θέλει να βγάλει στον θυσιασμό χωρίς επιτυχία. Καθώς το σπρώξιμο του πάρσιμου του Παναγιώτη δεν είναι επιτυχημένο προς τον Κοΐου. Και έχουμε αλλαγή. Βασίλη Ζαχαρίογλου στη θέση του Κυπαρίση. Δύο και 12 λοιπόν για το τέλος της δεύτερης περίοδου. 18 το σκορ. Πούλιος, κατεβάσει. Θα πρέπει να φτάσει, δεν θα μπορέσει. Θα γίνει το κλέτσο του Γιαμούκη, θα ολοκληρωθεί εκεί. Και φέρνει Κοΐου μόνος του. Με δύναμη στο ταμπλό η μπάλα. Έχανε επιτυχημένη προσπάθειά του. Αλλαγή πλευράς. Κατσιάνης.
Κουλιός να πάρει το σούτ από μεσαία απόσταση χωρίς επιτυχία, να πάρει και το rebound. Το πόδι του Σπυρίδη πάρει και αυτός. 97 δεύτερο το τέλος της δεύτερης περίοδου, το δείχνουμε στο ημίχρονο. Επαναφάτε αυτή για τον Κατσιανό, τον Κατσιάνη. Λάθος στην ενόμιση όμως, με τον Καρακίτσι και μπάλα εκτός. Επαναφέρει για τον Γιαμούτ και ποιος θα κατεβάσει από εκεί και εκτός του αλλαγή του Σοκλέου. Σπυρίδης, τον Παναγιώτη ο Σίγια 3. Πολύ καλός ήταν από όλης επιτυχία, Στεφάνη, Ιζιπλούν κιόλας. Παραμένει το 27-8. Μπάλα περνάει στον Βασίλη Ζαχαρίογλου, πάσος μέχρι μέσα. Και κερδίζει το φάουλ. Λυδίσει στη γραμμή το βολό. Έχουμε συνέχεια στον αγώνα. Καρακίτσας πάει μέχρι μέσα. Καθαρή άμυνα, καθαρή επίθεση χωρίς αποτέλεσμα. Όμως για Μούτς τελευταίο λεωτόπλαιο έχουμε πει. Κατσιάνης που κατεβάζει την μπάλα του Ρόντου Σαλόνιξ. Τα χαθεί μπάλα, όχι, έχει καρτάει Ζαχαρίογλου. Και δεις και το φάουλ. Πέτα κομμαδικό. Μπάλα στο Άγγελο Σαλούχη για να δούμε μήπως καταφέρουμε να αυξήσουμε διαφορά τώρα στο κλείσιμο. Καρακίτσας δεν μπορεί. Rebound από τα χέρια του Καπετανόπουλου. Πάμε, πέσε! Έχουμε τη συνέχεια του αγώνα. Κυκλοφορία του Σιτικοϊού. Μπάλα δεν βοηθάει καθόλου σήμερα. Πυρήνης. Μπάλα εκτός. Και έχουμε αλλαγή, θα τους πεκαλέλους, περνάει ξανά στη θέση του Ποΐου. Η τελευταία 12,4. 27-10 το σκορ. Το κλέψιμο. Συμπηρήθη στο σουτ στη λήξη. Μετά τα μπλου, αλλά χωρίς επιτυχία. Και τελειώνει εδώ. 27-10 στη δεύτερη περίοδο λοιπόν. Επιστρέφουμε για την τρίτη περίοδο, για το δεύτερο ημίχρονο, για το τρίτο κομμάτι. Πολλές μπορεί να είναι οι Flash Bones που βρίσκονται σε αυτήν την περίοδο, αλλά όπως και ανέφερε, πιστεύω στον αγώνα. Με το σκορ στο 27-10 από την πρώτη, από την δεύτερη περίοδο, ξεχνάμε τον τραυματισμό του Θήμη στον Κλέους πάνω στη διεκδίκηση. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτόν τον πιο σημαντικό που έχει πάθει ο Θήμη στον Κλέους. Έχει μια μέσα αλλαγή. Έχει μια μικρή διακοπή για να πάρει στις δουλειές της βοήθειας και τότε μην επηρεάζει μπασκετικά τουλάχιστον τους Σαλόνιξ. Για κλίμα μπορεί μπασκετικά δεν επηρεάζει τον έχουν τον Κεραμιδά που θα σκοράρει στην πρώτη επίθεση. Να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση από τους Τράτζικ. Αλουτήρης στο Γιαμούκι. Ποιος θα πάρει το σουτ, θα σκοράρει. 29-12. Γραμμιντάς, έλα πέρασε στο Καρακίτσα.
για μούτσι τον εμφυλιασμό τον Νοπούλιο και μπορεί να σκοράρει. Καλή πίεση κάνει του Νοπούλιου. Αδέμι στο σουτ, ούτε εδώ στη γωνία. Για Μούκης για τρεις. Στεφάνι Πούλιος. Από το καρακίσα γρήγορα. Αντέμις ο πιέζει. Αρκετά καλά. Δεν πρέπει να σκοράρει. Ρεβαίνει μπάλα στην Αρουτίδη. Μπάλα ξανά έξω στη γωνία. Για Μούκης δεν θα πάρει το σουτ. Καλά. Έτσι θα πάρει το Μακαλέλη. 24-29-14. Για Μιλάς, δεν απαντάει εδώ. Έτσι Βακαλής πάλι στο rebound. Για Μούκης. Έτσι Βακαλέλης. Θα βρει τον Αδέμι. Ψάξει τώρα την απάντηση από τον Βακαλέλη, Σποίου, Αδέμις. Σιγά σιγά που έχουν ρυθμό. 21-16. Και Αμιντάς, θα βρίζει τον Ζαχαρίογλου. Πούλιος. Θα σκοράρει, 31-16. Διαφέρον στους 15. Γιαμούκης. Θα κλέψει καρακίτσας. Θα φύγει στον ενθουσιασμό κιόλας. Από τον Μακόη, Βαλεχτό. Δεν είναι σπαρός στον ενθουσιασμό τουλάχιστον να μπορούν να σκεφτούν. Η Τράτζεκ δεν αποτελεί τους πόντους. Παναφορά, Γραμμιδάς και είναι θετικό φάουλ, Ζαχαρίογλου. Άρα θα το πεις λοιπόν. Για μου θα κατεβάσεις και τους όλα τώρα της Σαλόνικα. Είναι πολλές συνεργασία με Χατζη Βακαλέλ Κοΐου, χωρίς καλάθι όμως. Όπως είπαμε και νωρίτερα, η Ολλάδο Τράτη Σαλόνικα κάνει πάρα πολύ, πολύ ωραίες συνεργασίες. Αλλά δυσκολεύεται σε τελείωμα από ό,τι φαίνεται πιο πολύ. Ιδιαίτερα σήμερα. Ζαχαρίου θα κάνει με το σώμα έξυπνα εκτός των Μαχαρίου Ζακαλέλη. Εντός κανόνων. Θα σκοράρει κιόλας. Γιαμούκης, Νορουτίδη, θα ψάξει την πάσα. Χατζη Βακαλής γρήγορος, ο Κοΐ, ο οποίος σκοράρει. 33-18. Πούλιος, το σουτ, στη γραμμή των βολών. Μπάλα να πηδάει στα εσωτερικά της εφάσης και βγαίνει εκτός. Εδώ και δεις το φάλος του Ζαχαρίογλου. Από τον Μακαλέλη. Ναι, τον Μακαλέλη το φάουλ. Δύο βόλες αρχή για τον Ζαχαρίο. Το τεστό, 33-18 παραμένει. Δεν στις δύο. Θα δούμε πως μειώσουν λίγο παραπάνω οι τράτσες πλέον. Αδέμις. Εκεί το κλέψιμο θα πληρωθεί. Όχι, κύριε Αμιντάς πατάκι πέρα την γραμμή. Τώρα θα ανακόπτει την αντίπαλη επίθεση. Αρουτίδης. Θα επαναφέρει. Στα χέρια του Αδέμι, στο σαφάρι το σουτ. Μπορεί να μπορεί να σκοράρει Πούλιος. Πυραμιδάς θα τρέξει. Θα κερδίσει το φάουλ, θα βάλει το καλάθι. Η αγώνα θα ανέβει πλέον σε 17, 35, 18.
Διαμιντάς θα πάρει και την συμβατική βολή. Έστωχος. Double score πλέον, 36-18 για την ομάδα των Σαρονίξ. Θα και το κλέσει όλο πουλιο. Διαμιντάς. Προμεσιά πως είχε ο σκοράρι. Διαμούχης, το rebound. Αλτίδης. Τον Γιαμούχη και η Αδέμης. Πουλιός δεν θα προλάβει. Και έχουμε δύο αλλαγές που κάθε πλευρά. Σπυρίδης στη θέση του Κόιου και Κατσιάνης στην θέση του Γκαγκαλούδη. Γιαμούχης για τρεις, χωρίς επιτυχία. Καρακίτσα στην μπάλα. Πουλιο στην μπάλα. Γιαμούχης, θα υπάρχει πλεονέκτημα. Αρουστίδης, δεν σκοράρει, ούτε ο Σπύρης μετά. Την τρίτη ο Αρουστίδης, η μπάλα είναι τελευταία σήμερα ότι δεν έχει βοηθήσει τη σχολά του Τραλόνικα. Με τόσες αναπηδήσεις, τόσα γυρίσματα. Πουλιος. Ανάποδα αλλά χωρίς επιτυχία. Καλή σκέψη. Ακόμη και εκτέλεση και χαρά. Γιαμούχης βρίσκεται αμαρκάριστος. Και αυτός δεν κάνει το λάθος. 36-20. Κατσιάνης. Εντάξει, πλογή. Μπλοκ σε πάσα. Γιαμούχης. Θα αφήσει άνετα. Από όλο το σπίτι, το έχετε πει για κάτω μας. 36-22. Και έχουμε αλλαγή. Για τις δύο πλευρές αλλαγές. Αλλαγές είναι στο ίδιο μαρκάρισμα κιόλας, οπότε θα δούμε μια νέα τελείως μάχη. Καραμιδάς. Μάλλα στο χέρι του Κεβαρτζόγλου. Πούλιος. Βαρύσης στο Ζαχαριόγλου. Μάλλα βγαίνει εκτός και είναι για τους Σαλονίξ. Διαμιντάς, σπαθέα με το πουλιο να γίνεται η Άννα του Σπυρίδη. Γιαμούχης. Μαρουτίδη. Και σε κάνει το σούρνο σκοράρι. Κατεβαίνει διαφορά σιγά σιγά. 36-24. Στους 12, έχει πολύ ψηλότερα πριν. Καλά, δεν υπάρχει φάουλ, υπάρχει. Μετά στη γραμμή των φαλών για δύο βολές. Φάουλ για μου εκεί. Παραμένει η διαφορά των 12. Για μου τους ακατεβάσει. Θα πάρει και το σουτ, όχι. Αρουτίδης. Θα βρει εκεί πέρα τον Καπιτανόπουλο. Για Μούκης, εδώ θα πάρει το σουτ. Χωρίς επιτυχία. Και είναι το rebound επιθετικό. Αλλά χέρι του Σπυρίδη. Κι άνα στο χέρι του Γιαμούχη πάλι. Σπυρίδης, δεν πάω σκοράρι, την πάω τον ίδιο όμως. Θα περάσει μέχρι μέσα, καλά όχι, αλλά φάουλ, δύο βολές στα χέρια του, δύο λεπτά και δύο δεύτερα για το τέλος της τρίτης περίοδου, έχει κατέβει η διαφορά, υπάρχει στους 13. Έχουν δείξει η Ολλάδα τώρα της Ρόγκα, σήμερα είναι να παραπάνω ότι δεν το αφήνουν το παιχνίδι.
μόνο το διεκδικήσουν, όσο πάνω και να ακούγεται, με λίγο περισσότερη στοχεία μόνο. Και στα δικά τους καθήκοντα μένουν αρκετά σταθεροί. Αλλά πρέπει να αυξήσουν το ποσοστό ευελιξίας, κάτι το οποίο θα το χρειαστούν άμεσα γρήγορα για να μπορέσουν να καλύψουν διαφορά. Είναι στο μείον 12, βρήκαν και στο μείον 18 και μείον 19 νωρίτερα. Να δούμε πως μπορούν να κατεβάσουν και σε μονοψήφιο, που εκεί έχει μια άλλη αίσθηση πλέον. Αλλά δεν θα το αφήσει αυτό με τίποτα τεραμιδάς. Ανεβάζει διαφορά γύρω στους 15, τα το δεύτερο για το τέλος της περίοδου, 40-25. Το σούτ από τον Αρουτίνη, σαν απάντηση. Καρακίτσας, τον Αντώνη Σοπούλιο. Θα πάρει το σούτ. Άρχισα λίγο τα χέρια, πρέπει να συσένονται σιγά σιγά. Αρουτίδης, Καπετανόπουλος. Καθόν που λέγαμε, όντως συσένονται σιγά σιγά τα χέρια. Μπάλα εκτός για τον Πούλιο. Την απόσταση για να μπορεί να βλέπει καλύτερα το γήπεδο. Κεραμίδας. Μπάλα εκτός Καρακίτσας για τρεις. Στεφάνη Γιαμούκης. 35 δεύτερα για το τέλος περίοδου. Γιαμούκης ξεφεύγει. Θα το σβήνει Γκοζάλες. Αν δεν υπάρχει επιτυχία στο σουτ. Πούλιος. Ξεφύγει και μπάλα είναι για τους Τράτζικ. Μία επίθεση όλη στα χέρια της, 21,9 δεύτερα, 42-29, 13 πόντους διαφορές, μπορούν να μειώσουν κι άλλο. Θα δούμε, θα το καταφέρουν, θα πάρουν όλη την επίθεση, να αφήσουν στο τέλος για τους αντιπάλους. Πολλές ερωτήσεις, λίγος ο χρόνος και θα δοθούν οι απαντήσεις πολύ σύντομα δηλαδή. Γιαμούκης, Φάλλο και Βαντόγλου. Τρίτο ομαδικό. Κύλησαν 7,5 δεύτερα. Αρουτίδης. Με την Παγκαλέλης, Γιαμούκης. Θα μου αφήσει αυτό το σουτ. Όχι. Το σουτ για τρεις στη λήξη. Από τα χέρια του Καπετανόπουλου δεν είναι έστοχο. 42-29 στο τέλος της τρίτης περίοδου. Να δούμε τι μας επιφυλάζει και η τέταρτη. Επιστρέφουμε λοιπόν για την τέταρτη περίοδο, όπου οι Θεσσαλονίκοι είναι μπροστά με 13-42-29 και θα μείνουν, δεν θα σκοράρει το Πούλιο. Ένα παιχνίδι, μια τρίτη περίοδος βασικά, όπου η ομάδα των Τράτζικ έδειξε καλύτερο αυτό στο δεύτερο μισό. Κατέβασε τη διαφορά, μπορούσε και διαβάσει και περισσότερο. Μπάλα δεν έχει κάνει χαρτίδια σήμερα. Σαν να έχει επιλέξει τον νικητή από μόνη της, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πώς θα τρέπονται όλα αυτά. Σε μια τελευταία περίοδο όπου το άγνωστο, μόνο άγνωστο παραμένει μέχρι να αφήσει το καλύτερα, 47-31. Ακόμα ένα τρίποντο, χάσει το μέτρημα από τα τρίποντα και να μην τα πρέπει να το τέταρτο, πέμπτο, κάποια από όλα θα είναι, 47-31. Στην κυκλοφορία τώρα η Τράτζικ. Καλά. Γιατί είναι ο Καπετανόπουλος. Θέμα ψυχολογίας. Να γυρίσει λίγο υπέρ τους. Το αρχιβόλι είναι εκτός και rebound είναι όμως θετικό. Όχι, δεν θα την κρατήσουμε την Μπακαλέλη. Κατοχή είναι για τους Θεσσαλονίκη. Διαφορά στους 14, ο Μπουσά που πάει στους 14 πάλι. Κεραμιδάς, όπως έχει θέσει πολύ καλές βάσεις για MVP. Αουτής κατεβάσει. Γιαμούκης, στη γωνία θα πάρει το σουτ.
Το δυνατό του όπλο δεν το έχει βγει σήμερα. Ζαχαρίογλου θα κερδίσει με το σώμα του την επαφή, αλλά τίποτα παραπάνω. Να τσιφακαλέλεις. Σκοράρει. Να βγουν και στις και οι δύο Ζαχαρίογλου είναι μέσα. Καρακίτσας καλά και φάουλ, δεν διαφορά. 49-35. Ευκαιρία να φτάσουν τους 50, δεν θα γίνει όμως. Έμδας. Το σουτ για 3. Δεν σκοράρει. Rebound από τον Σπυρίδη. Γιαμούκης. Καπιτανόγλου θα βρει το Χατζηβακαλέλη. Γιαμούκης για 3. Δεν υπάρχει αγώνα χωρίς τίποτα Γιαμούκη. Το βασικά πρέπει να το βάσκω. Στους 11 διαφορά, κατεβαίνει το μορκετίο η ώρα τόσο χαμηλά. Δένουν μια-δυο καλές άμυνες η ώρα το Tragic. Αλλά ο Φούλιος δεν αφήνει περιθώρια. Στις 13 διαφορά 51-38. Γιαμούκης. Θα σας καλή θέση ο Ροπούλιο. Ο Γιόνκης αμυνάς βγαίνει μόνος του. Είναι μόνος και ανενόχο το σκοράρι. 53-42 διαφορά δεν παίζει 15. Γιαμούκης. Στο Χατζηβακαλέλη. Καπετανόγλου. Πολύ ωραία συνεργασία. Πολύ καλή άμυνα από Ζαχαρίογλου. Και τον Γιώργο παραμένει στην ομάδα των Τράζι. Χατζηβακαλέλης. Δεν σκοράρει. Έχει και ο Ρουτίδης. Ούτε αυτός. Αλλά παραμένει όμως στο ομάδα Τράζι. Γιαμούκης θα πάρει το σουτ για 3. Έχει ζεσταθεί. Έχει ζεσταθεί. 53-41. Καρακίτσας. Πούλιος. Ζαχαρίογλου. Βασίλης. Πάει μέχρι μέσα και πίσω φάουλ. Το Σπυρίδη. Δύο βολές στα χέρια του. Ό,τι βολή είναι εντός. Παιχνιδιάρικη μπάλα. Δεύτερη εκτός. Διαφάνω 13-54-41. Χατζηβακαλέλης. Πάει μέχρι μέσα, δεν μπορεί να σκοράρει. Αμυντικό ριμπάμπ, τον όλο αυτό σε επιβιασμό. Για να μην δάς. Ζαχαρίογλου Βασίλης. Σκοράρει. Γιαμούκης. Στον Αρουστίδη. Γαμιδάς γρήγορα. Εκέρι και την Καρακίτσα. Χωρίς καλάθι. Σωριβά στα χέρια του. Κεφάλι κερδισμένο. Και time out. Πλέον τον Λάδο Τράτζη Ξαλόνικα, οι οποίοι προσπάθησαν και κατέβασαν διαφορά, αλλά όχι τόσο όσο χρειάζεται. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το time out. Δύο φορές τον Καρακίτσα που είναι εκτός. Γιατί
και εκτός και rebound είναι από Γοίου. Για Μούκης. Διαβάζω 15. Κατεβαίνει στους 13, κατεβαίνει στους 13, καλά και ο Αδέμι. Και Ραμιδάς. Γιαμούκης. Γίνεται το κλέψιμο. Αλλά τι υπάρχει. Θα δούμε την απόφαση των διαιτητών. Αλλαγή απόφασης. Πήρε στο Σολάδο Τράτη Ξαλόνικα. Ο Ιού το Σολάδι. 98-45. Ούλιος. 45 δεν θα γίνει, θα παραμείνει το σκορ εκεί που είναι. Καπιτανόπουλος, κοϊού το μπλοκ από τον Καπιτανόπουλο. Εδώ το κλέψιμο, την ευκαιρία δεν μπορεί να είναι, την κράτη. Κύριε Σαλόνις να ανεβάσουν. Θα πάρει την επίθεση, δεν μπορεί να σκοράρει. Αδέμι στο rebound. Ούτε εδώ υπάρχει καλάθι. Γρήγορη μακρινή πάσα. Καρακίτσας. 60-45. Θα δούμε αν ο Γιαμούκης θα απαντήσει. Δεν μπορεί. Καρακίτσας, πάσα. Την παράβαση. Οπότε ξανά οι Τράτζικ θα κάνουν την επίθεση, θα μπορέσουνε. Ο ίδιος ξανά στον Αδέμι, Γιαμούκης, το σπίση. Δεν μπορεί να σκοράρει το ίδιο. Το σούρ του Βογονία, Χατζημακαλέλης. Κατεβαίνει διαφορά στους 12. Η απάντηση δεν θα έρθει από τα χέρια του Γιαμιδά. Κατεβαίνει κι άλλο το σκορ. Υπάρχει κάποιος χρόνος δύσκολα. Κατώ δεύτερα. Πάσα δεν θα περάσει. Να δούμε μήπως υπάρξει διαφορά. Χατζημακαλέλης. Το Ιού. Το Γιαμούκι. Χατζημακαλέλης. Ο Αδέμις. Δεν θα συγκρατήσει εδώ. Θα κρατήσει συνέχεια. Γιαμούκης. Το σου τριών πόντων.
Μπάλα, όχι, Κοϊού όμως έγινε ένα σκοράρι. Τελευταίο λεπτό 60-52. Γιαννιδάς. Ο Κρέσιος του Βασβακαλέλη. Η επίθεση εφηδιασμός. Κοϊού δεν μπορεί. Ούτε Αρουτίδης μετά. Κοϊού. 30-54. Τελευταία 35 δεύτερα. Φάουλ του Κοϊού. Επαναφορά και το κλέψιμο Κόιου θα βγάλει ποιόν ενδιασμό για Μούκης. Θα μειώσει τις 4. Τελευταία 25 δεύτερα. Και είναι φάουλ. Πέμπτο φάουλ. Δύο βολές. Το Καρακίτσα. Νομίζω με τη μία μπορεί να κλείσει και τον αγώνα. Το τεχνός. Δεύτερη μέσα. 61-56. Και time out. Σε ένα πολύ κομβικό σημείο και θα δούμε τι έπαιρνε στο τέλος. 61-56, 23,5 δεύτερα. Επίθεση στο Λάδο Τράτζικ. Τελευταία 23,5 δεύτερα. Γιαννούκης. Αλουτίδης ο Σούδια 3. Ναι. Και διαφορά στο καλάθι. 61-59. 18,7 δεύτερα. Και πάω γρήγορα τον Αδέμι. Δεν κυλάει καθόλου χρόνο. 7,6. Σχεδόν μου φαινάξετε το ντέρμπι. Καλύπτεται μια διαφορά 16 πόντων στην τέταρτη περίοδο. Έχει έρθει σε άλλα δεδομένα από το παιχνίδι. Δεν ξέρω που βρίσκεται πίεση αυτή τη στιγμή. Είναι 17,6 δεύτερα. 2 πόντων διαφορά, 61-59. Δύο βολές για τους Αλονίξο που είναι μπροστά. Στα 2.59. Από τους Ολλάντο Τράτζικ Σαλόνικα, 17,6 στο σημείον 4. Επιστρέφουμε μετά το time out. Τελευταία δεύτερη γίνεται το κλέψιμο. Κεραμιδάς. Το Καρακίτσα Κεραμιδάς. Το κλέψιμο θα γίνει εδώ. Όχι. Δεν γίνεται το Σπυρίδι. Κεραμιδάς. Απλά θα τρέξει με τον χρόνο. Αυτό είναι όλο. Και είναι αντιαθλητικό του Χατζηβακαλέλη. Το τελευταίο πλάσμα. 63-59. Η βολή. Η βολή στην χέρια. Γραμμιδά. Να τον κλέψει ο Θεσσαλονίκης. Τελευταία επίθεση. Για όλοι την παραδεχτή. Το αποτέλεσμα. 65-59. Και είναι το τέλος. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. 65, δεν έχει χρειωθεί ούτε τελευταίο σπορτ στο πίνακα, αλλά είναι γνωστός. 65-59 και τέλος του σημερινού αγώνα.